Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, τον Δήμαρχο Πύργου. Καλησπέρα σας. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες αυτές και για εσάς. Είστε στη μάχη και εσείς. Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνακόπουλε. Πώς είναι τα πράγματα? Αυτή την ώρα να σας πω ότι έχει έρθει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, κυρία Μερδόνη. Περπατήσαμε στον χώρο του νέου μουσείου και συνεχίζεται η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Ακαδημία. Ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί από τον αρχαιολογικό χώρο στην αρχαία Ολυμπία. Έφτασε στα όρια του ο κίνδυνος, με το φως της ημέρας όμως αντιμετωπίστηκε. Έφτασε στα όρια δηλαδή να έχουμε ζημιές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Όμως μετατοπίστηκε ο κίνδυνος, απομακρύνθηκε από την Ολυμπία, αλλά μετατοπίστηκε σε άλλα χωριά πιο δίπλα, όπως τις χωριό Πεύκες, Χελιδόνη, Λατζόη, Μυράκα κτλ. Η φωτιά μένεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει ελεγχθεί, απλά το μέτωπο έχει αλλάξει. Κινείται, είναι όμως κοντά στην Ολυμπία πάντα, έτσι. Απομακρύνθηκε... Αλλά όχι με ασφάλεια, αντιλαμβανόμαστε από την αρχαία Ολυμπία. Πάντα καραδοκεί ο κίνδυνος. Είμαστε και βλέπουμε τις φωτιές πάλι, τις φλόγες. Θα είναι 1,5 χιλιόμετρο από την Ολυμπία στο νέο μέτωπο πάλι. Αναζωπυρώνονται οι αιστείες που έχουν μείνει πίσω. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Δεν έχει ελεγχθεί η γενικώς η πυρκαγιά αυτή, η οποία είναι τεράστια. Έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα, όχι μόνο πευκοδάσους, αλλά και λεώνων καλλιεργήσεων εκτάσεων. Και σπίτια έχει κάψει. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, γιατί δεν έχουμε αέρα. Είναι πολύ θετικό αυτό. Δεν έχουν ψηλό, δεν έχουν ανέμους. Και είμαστε πιο έμπειροι πλέον. Έτσι, είμαστε πιο έμπειροι. Ήσασταν παρόν στη σύσκεψη. Έχετε να μας μεταφέρετε κάποια πράγματα από το επιχειρησιακό σχέδιο? Πού θα στραφεί η προσοχή αυτές τις κρίσιμες ώρες? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν ο κίνδυνος έχει φύγει από την αρχαία Ολυμπία, όμως κινδυνεύουν τα χωριά που είναι γύρω-τριγύρω. Βεβαίως, κινδυνεύουν τα χωριά. Εμείς από χθες είχαμε ειδοποιήσει όλους τους προέδρους στα χωριά, τα δικά μας τουλάχιστον, και τους αυτοδιοικητικούς και το κίνητο τους εθελοντές, τους πάντες, από χθες το πρωί με email, αλλά και τηλεφωνικά, να είναι σε επαγρύπνηση, διότι αυτή η υψηλή θερμοκρασία που υπάρχει, οι συνθήκες καύσωνα, δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για πυρκαγιές σε μια περιοχή η οποία είναι στόχος, έτσι, είναι στόχος. Πολλά χρόνια είναι στόχος. Να, είμαστε λοιπόν, δίπλα που στην αρχαία φέτος. Ολυμπία, μας χωρίζουν 10 χιλιόμετρα, και γι' αυτό έχουμε και το δύο χωριά, το Λατζόι, το Γραμματικό, τα οποία ουσιαστικά κάηκαν σπίτια, αλλά έχουν καεί περιουσίες και εκεί είναι χωριά του Δήμου Πύργου. Από χθες είμαστε όλοι πολιτική προστασία ουσιαστικά στον χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Τα αυτοκίνητά μας, υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα δίνουν τον αγώνα από κοινού εδώ με τη πυροσβεστική υπηρεσία, με το στρατό, για να αποτραπεί αυτό το ιστορικό γεγονός που δεν έχουμε. Διότι τα μνημεία αυτά εκπέμπουν πολιτισμό παγκόσμιο και οικουμενικό και διαχρονικό. Έχουν στοχοποιηθεί. Γνωρίζετε, κύριε Αντωνακόπουλε, αν θα σπεύσουν άμεσα και άλλες ενισχύσεις? Δεν σας ακούω τώρα. Σας ρώτησα αν γνωρίζετε αν θα σταλούν και άλλες ενισχύσεις, περαιτέρω ενισχύσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι μέχρι τη Θεσσαλονίκη έχουν κατέβει αυτοκίνητα εδώ. Κάτι που δείχνει, άκουγα και προηγουμένως, ότι η Πελοπόννησος και η Νότια Ελλάδα, η Εύβοια, τα νησιά, είμαστε πιο κοντά εμείς στον σημερινό. Είμαστε πιο θερμή περιοχή, πευκόφυτη, έπλεκτο υλικό. Και δυστυχώς, αν δείτε πώς έχει κατανομηθεί το πυροσβεστικό σώμα στη χώρα, δεν το έχει λάβει καθόλου υπόψη το αυτό. Μάλλον όχι το σώμα, αυτοί που με κάνουν τις μεταθέσεις και τις κατανομές. Είναι τραγικό αυτό. Μιλάμε για προγραμματισμούς, μιλάμε για πολλά πράγματα. Αλλά χάρη του πελατειακού συστήματος που διοικεί τη χώρα εκατοντάδες χρόνια τώρα, και όσο και να λένε πολλά λόγια, στην πράξη όλοι είναι συντηρητικοί και πελατειακά συστήματα διονύζουν στη χώρα αυτή. Μάλιστα, δεν καταλαβαίνουμε. Είναι υπόψη σε αυτό, είναι τραγικό αυτό. Καταλαβαίνουμε. Ένας σημαντικός παράγοντας που ξέρω που δεν έφτασε η φωτιά εκεί στο μουσείο είναι το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που υπάρχει, το οποίο λειτουργήσε. Αυτή τη φορά λειτουργήσε. Το 2007 δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εάν κάνουμε πράγματα μπορούμε να σώσουμε καταστάσεις. Η Ηλία χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση σε αυτή την περιοχή, αρχαία Ελίδα. Το θέλουμε να το καταλάβουμε, ναι ή όχι. Δεν είναι
βάζουν ένα διαιρέτη κάτω να παρανομαστεί και λέει τόσα εσύ, τόσα εσύ. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Πρέπει να κάνουμε ιεράρχηση. Εδώ σε αυτόν τον τόπο, επειδή όλοι μιλάνε με αριθμούς και με πελάτες, δεν κάνουν ιεράρχηση. Μάλιστα. Ιεράρχηση να πάνω, δεν έχουμε όλα τα λεφτά για όλα. Εντάξει, να δούμε τι θέλουμε να σώσουμε, ρε παιδιά. Τι είναι πιο σημαντικό για μας. Να το δούμε, εντάξει, θα απολογηθούμε στη λογική της ιεράρχησης. Και ας βγει κάποιος να πει ότι στην Ολυμπία θα δώσει τόσα λεφτά όσα ξέρω εγώ σε ένα άλλο χωριό των χιλίων κατοίκων. Γιατί στην Ολυμπία δεν τα δίνεις για τους κατοίκους, τα δίνεις γιατί είναι εκεί το παγκόσμιο μνημείο που εκπέμπει αξίες ελληνικές. Κύριε Αντωνακόπουλε. Ειρήνη, άμυλα, αλληλεγγύη. Τα καταστρέφει αυτά μια νέα τάξη πραγμάτων. Προσέξτε, δεν είναι τίποτα ανώδυνο και τόσο. Μην τα περνάμε όλα επιδερμικά. Υπάρχει ο σχεδιασμός ο παγκόσμιος να ισοπεδωθούν τα πάντα. Κύριε Αντωνακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας μεταφέρετε. Θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα στην Ηλία.